Παίξε τώρα με 111 ευρώ μπόνους εγγραφής. winmasters.com.cy. Όλοι οι παίχτες παίζουν εδώ. Μαϊσουράντζε Ενόχ και πάλι ο Μαϊσουράντζε, τα δύο αμυντικά χαφ και από τους καλύτερους της Ένωσης στο φετινό πρωτάθλημα. Είναι κι άλλοι, αλλά εγώ αυτούς διακρίνω. Η παλιά για τον Ουντόζη που κατεβάζει ο Πάρτο στην πρώτη παρέμβασή του. Χαρή, Χριστοφή 2 και Κυπριανού 3. Και ο Σπόλιαρης 4 εδώ. Πέσιμο πέναρτι για την αθάνατη. Ο Ιβάν Κάρλος το 5ο λεπτό βρέθηκε κάτω. Απομακρυνθείτε, φύγετε από τους λέει. Και κόκκινη στον Αγγελή. Πώς αλλάζουν όλα τα δεδομένα σε ένα παιχνίδι από το πρώτο πεντάλεπτο. Εδώ πιο γρήγορος ο Ιβάν Κάρλος μπαίνει μπροστά του με το σώμα του και κάτω χαμηλά θα πρέπει να τον βρει, και αλλά με το σώμα του περισσότερο εδώ είναι η πίεση. Έναντι του τώρα ο Ιβάν Κάρλος. 7ο λεπτό. Εκτελεί ο Ιβάν Κάρλος, 1-0 η Αλκή. Έπεσε στην άλλη πλευρά ο Πέτρου για την γηπεδούχο ομάδα. Ξανά η εκτέλεση από τον Ιβάν Κάρλος. Με το αριστερό. Σπόλιαριτς. Τα κουνάκι του τριμπό στον Ακώστα. Ο τριμπό την σέντρα. Περνάει μπάλα η κεφαλιά έξω από τον Μπελαμεϊρή. Πάει να το αντιμετωπίσει ο Χριστοφή. Επιστρέφει και ο Χαρή. Ουντόζη πάει πλάγια, κάνει το σούτ άστοχο. Μπελαμεϊρή, Ακώστα, πολύ καλή μπαλιά για τον Μπελαμεϊρή, δοκάρι και απόκρουση από τον Πέτρου σε κόρνερ. Με Μπελαμεϊρή εξαιρετική μπαλιά από τον Ακώστα, κοιτάξτε, με τη μία το πλασέ, άτυχος το δοκάρι. Έκανε προσποίηση, η σέντρα του φαίνεται καλή, το γυριστό, απόκρουση από τον Πέτρου σε κόρνερ και πάλι λέει όχι. Ιβάν Κάρλος, θα τον προλάβει ο Αντωνίου. Έγινε λάθος όμως, Αντωνίου μένει όρθιος. Ο Ιβάν Κάρλος δίνει στον Μπελαμεϊρή που χάνει τεράστια ευκαιρία. Ζάρατε, προσπαθεί, βρήκε μπάλα πάντως. Διώχνει ο Κυπριανού, πάει πρώτος στην μπάλα ο Ντόζη. Μπαίνει πλάγια στην περιοχή, καταφέρνει, κάνει το γύρισμα, περνάει μπάλα από όλους. Ο τριμπό την σέντρα, ο Πέτρου, ο Ιβάν Κάρλος στην κεφαλιά, έρχεται ο Μπελαμεϊρή. Στρώνει και πάλι στον Ιβάν Κάρλος, δοκάρι και έξω, κόρνερ. Στην μπάλα. Σφυρίζει ο Βασίλης Δημητρίου, εκτελεί ο Ριέρα. Διώχνει ο Ούρκο Πάρτο πιο μακριά ο Σπόλιαριτς. Τριμπός, Σπόλιαριτς, έγινε λάθος. Ενώ το σούτ έξω. Σταυρινός Κωνσταντίνου πλάγια στην περιοχή, έκανε προσποίηση, δοκιμάζει το σούτ, ο Πέτρου θα διώξει. Πρώτη επαφή με μπάλα, τα κουνάκι του Μάριου Ηλία, έξυπνα στον Σπόλιαριτς, αυτός του στέλνει μια καταπληκτική πάσα, τα κουνάκι και πάλι με αυτόν τον τρόπο κρατάει μπάλα ο Μάριος Ηλία, κάνει το σούτ έξω. Μας θυμίζουν ότι είμαστε σε γήπεδο, ο Μπελαμεϊρή το σούτ μόλις έξω. Τραϊτσεύσκι. Ο Σπόλιαριτς τον Μάριο Ηλία, δεν υπάρχει offside, πάει όμως πλάγια. Ηλία φέρνει την μπάλα στο αριστερό και κάνει το 2-0. Μάριος Ηλία βάζει τη σφραγίδα του στο 85. Μπορεί να μην υποδέχτηκε σωστά την μπάλα, να πήγε πλάγια, κράτησε και την κατάλληλη στιγμή την έστειλε στα δίχτυα. Κοιτάξτε τι έγινε, φεύγει από κανονική θέση ο Μάριος Ηλία. Μπορεί να μην έκανε το καλύτερο κοντρόλ, πήγε πλάγια. Κίμησε το Φιτανίδη και τους υπόλοιπους στην άμυνα, ξεγελάει και τον Πέτρου, ευνηδιάζει τους πάντες και κάνει το 2-0. Ξανά και ξανά το εκπληκτικό γκολ του Μάριου Ηλία. Ο οποίος πρέπει να δέχτηκε για την κίτρινη κάρτα για αυτό τον πανηγυρισμό. Πάμε και πάλι σε επίθεση για την Αλκή με τον Σταυρινό Κωνσταντίνου να βρίσκει τον Μπελαμεϊρή. Δοκιμάζει το σούτ από μακριά ο Πέτρου σε κόρνερ στο 87. Έχω η καλύτερη κουπονοσελία του διαδικτύου. Winmaster.com.cy. Έμπα το ράζε πια το πόλους σου. Όλοι οι παίχτες παίζουν εδώ.